των αυξημένων αποθεμάτων στις κρατικές αποθήκες και της νέας αναβάθμισης του λογισμικού. Την ίδια ώρα, εσωτερικοί τριγμοί δημιουργούνται στους κόλπους του ΙΕΣΥ, με τον ΟΚΙΠΗ να αφήνει εχμές κατά του ΟΑΗ για παντελή έλλειψη πληροφόρησης. Μας ενημερώνει ο Λεόντιος Χριστοδούλου. Τρέχουν ο ΑΗ και Υπουργείο Υγείας να επιλύσουν το πρόβλημα που προέκυψε με την έλλειψη φαρμάκων σε ιδιωτικά φαρμακεία που συμβλήθηκαν με το ΓΕΣΥ. Έχουν τροχοδρομηθεί διάφορες ενέργειες. Η πρώτη ενέργεια έχει ήδη υλοποιηθεί από σήμερα το πρωί, όπου οι φαρμακοποιοί θα μπορούν, εάν και εφόσον το πιο φθηνό φάρμακο δεν είναι διαθέσιμο λόγω έλλειψης, να μπορούν να αντικαταστήσουν με το επόμενο πιο φθηνό στον κατάλογο. Σε σχέση με τα 52 σκευάσματα ευρείας χρήσης για τα οποία δεν υπάρχουν ανταλλάξιμα στην αγορά και αφορούν αντιπερσταστικά φάρμακα, διουρητικά φάρμακα για τη χοληστερόλη και τον διαβήτη, δίδεται διαβεβαίωση ότι ο ΑΗ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας θα τα διοχετεύσει στα ιδιωτικά φαρμακεία που συμβλήθηκαν με το ΓΕΣΥ μέσω των αποθεμάτων που βρίσκονται στις κρατικές αποθήκες μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα προωθείται και διαδικασία νέας αναβάθμισης του λογισμικού του ΓΕΣΥ που θα επιλύσει, όπως εκτιμάται, το πρόβλημα των ελλείψεων κατά περίπου 80%. Θα υπάρχουν διάφορες λειτουργίες οι οποίες σε επαφή με τους παρόχους ζήτησαν, όπως διαφοροποιηθούν κάποιες διεργασίες, και θα προχωρήσουμε με αυτές τις αλλαγές. Την ίδια ώρα, εσωτερικοί τριγμοί δημιουργούνται στους κόλπους του ΓΕΣΥ. Εχμές κατά του ΟΑΗ άφησε ο Γενικός Διευθυντής του ΕΚΙΠΗ για την περιφέρεια Λάρνακας, Γιώργος Καροτσάκης. Σε δηλώσεις του στο κρατικό ραδιόφωνο, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι εδώ και ένα μήνα ζητήσαμε από τον ΟΑΗ στοιχεία για το πόσες πράξεις έγιναν μέσω του συστήματος, χωρίς ωστόσο να ανταποκριθεί στο αίτημά μας. Δεν έχουμε εικόνα για το πόσοι δικαιούχοι γράφτηκαν στους γιατρούς του ΟΚΙΠΗ, ούτε για τα έσοδα που έχει καθημερινά ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Ο ΟΚΙΠΗ κινείται στα τυφλά και διοικείται στο σκοτάδι. Οι γιατροί δεν θέλουν να μάθουν ούτε να εκπαιδευτούν στο λογισμικό. Δεν υπάρχει λόγος να αποκρύψουν στοιχεία, απαντά ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΗ. Ο Άθο Τσινοντίδης εξέφραζε την άποψη ότι ο ΟΚΙΠΗ, αν και εφόσον χρησιμοποιούσε το σύστημα και τις δυνατότητες που δίνεται σε αυτό, θα μπορούσε να έχει ικανοποιητικές πληροφορίες που χρειάζεται. Έχουμε μπει σε μια νέα εποχή. Σίγουρα όλοι οι συμβαλλόμενοι με τον οργανισμό καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε ένα νέο περιβάλλον και να χρησιμοποιήσουν ένα νέο σύστημα πληροφορικής. Δεν θα ήθελα να μπω στα επιμέρους των λεγόμενων του κ. Καροτσάκη. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα σε ΟΚΙΠΗ και ΟΑΗ, κατά την οποία δόθηκαν διευκρινήσεις αναφορικά με το πώς μπορεί κάποιος να παρακολουθεί τι γίνεται στον δικό του οργανισμό. Έγινε επίσης καταγραφή των δυνητικά επιπλέον αναγκών που χρειάζεται ο κάθε οργανισμός. Στα της οικονομίας πάμε.